μία θα θέλουμε να λειτουργήσει σε άκρους επαγγελματικά πρότυπα, όπως λειτουργούν οι ακαδημίες στις προηγμένες χώρες, όπως στην Ολλανδία, στην Ιταλία, στη Γαλλία και στην Ισπανία. Και θέλουμε να δώσουμε από την αρχή στα παιδιά επαγγελματισμό, άσχετο αν είναι μικρά. Θέλουμε να λειτουργούν σαν, και να σκέφτονται σαν επαγγελματίες και θέλουμε αυτά που θα τους δώσουμε, τα εμπόδια που θα τους δώσουμε, να μπορούν να τους κάνουν επαγγελματίες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπορώ να υποσχεθώ σε κανέναν ότι το κάθε παιδί θα γίνει ποδοσφαιριστής. Αυτό όμως που μπορώ να υποσχεθώ από τη δική μας την πλευρά, τη δική μου και των συνεργατών μου, ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να δώσουμε όλη την τεχνογνωσία και όλα τα εμπόδια στα παιδιά για να μπορέσουν να, και με τη δουλειά τους να πετύχουν αυτά που ονειρεύονται. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε κάποιες ελλείψεις λόγω υποδομών, όπως γήπεδα, όπως καταστάσεις που δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Νομίζω όμως ότι με όλους τους συνεργάτες τους οποίους επιλέξαμε με πάρα πολύ κόπο και με πάρα πολλές θυσίες για να στήσουμε όλη αυτή τη διαδικασία, νομίζω και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό, ότι καμία ελληνική ομάδα δεν έχει τέτοια στελέχη, ακόμα και στις ομάδες που λειτουργούν πρώτοι. Επί της ευκαιρίας, επειδή δίπλα μου είναι ο κύριος Γιώργας και εκπροσωπώντας τη Sports Clinic και είναι ο φυσιολόγος της ομάδας μας και έχει αναλάβει και το διατροφικό κομμάτι, θα ήθελα, για να πιάσουμε ένα-ένα τα πράγματα και επειδή είναι εδώ πέρα, να μας πει αυτά που συμφωνήσαμε.